Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε γκιούλμπαση. Ένα φαγητό με ανατολίτικες επιρροές που όντως είναι φανταστικό. Γιατί συνδυάζει γεύσεις από διαφορετικά κρέατα. Θα βάλουμε και αρνί, και χοιρινό, και μοσχάρι. Και θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το γκιούλμπαση θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μοσχάρι ποντίκι, 500 γραμμάρια αρνίσιο μπούτι, 500 γραμμάρια χοιρινό μπούτι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, μία πιπεριά πράσινη, 600 γραμμάρια ντομάτες, 100 γραμμάρια κρασί λευκό, χυμό από ένα λεμόνι, 300 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι, 300 γραμμάρια κεφαλοτήρι, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή, μία κουταλιά της σούπας μέλι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ψωμί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω μία γάστρα, γιατί παραδοσιακά το φαγητό το ψήνουμε ή σε λαδόκολλα ή σε γάστρα. Και θα κάνω όλη τη διαδικασία πάνω στη γάστρα. Σε περίπτωση που δεν έχετε γάστρα και έχετε κάποιο άλλο σκεύος και θέλετε να ψήσετε μέσα στο φούρνο, θα κάνετε όλη τη διαδικασία στο τηγάνι, θα μεταφέρετε στο σκεύος που θέλετε να ψήσετε και θα καλύψετε με αλουμινόχαρτο. Αλλά βέβαια η γάστρα, να ξέρετε ότι σε αυτές τις συνταγές βγάζει πολύ πιο νόστιμο το φαγητό, γιατί ψήνεται πολύ πιο ομοιόμορφα. Τώρα, ανάβω τη γάστρα μου πάνω στη φωτιά, εδώ. Και εδώ πέρα έχω τα κρεατάκια μου. Η όλη φιλοσοφία του φαγητού αυτού είναι όντως να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά κρέατα. Μπορούμε να βάλουμε ακόμα και κοτόπουλο, μπορούμε να βάλουμε ακόμα και κυνήγι. Εγώ έχω χοιρινό, μοσχάρι και αρνί. Οπότε και εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, αλλά αυτές είναι πολύ safe επιλογές. Εν μεταξύ, όντως μπορεί να μας έχει περισσέψει λίγο κρεατάκι στην κατάψυξη μοσχάρι. Λίγο κρεατάκι αρνί, λίγο κρεατάκι χοιρινό. Και επειδή είναι πολύ λίγη η ποσότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα φαγητό, μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να πάρουμε όλα τα leftover που έχουμε στην κατάψυξη και ουσιαστικά να κάνουμε αυτό το φαγητό. Αυτή είναι η μαγιά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια το κρέας μας. Εδώ. Και εδώ. Μεγάλα κομμάτια. Όπως βλέπετε, εδώ έχω το αρνάκι μου, Παναγία μου. Αρνί, μοσχάρι και χοιρινό. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ συνδυαστικά όλα μαζί σε μία συνταγή. Αλλά όντως, επειδή το καθένα έχει δικό του χαρακτήρα, αλλάζουν οι γεύσεις και γίνεται κάτι μοναδικό. Λοιπόν, κόβουμε και το αρνί μας, θα κόψουμε και το χοιρινό μας. Γενικά, προτιμούμε σε αυτή τη συνταγή να βάλουμε λιπαρά κρέατα. Θέλουμε να έχουν λιπαρά, κάνουμε ένα φαγητό γάστρας, οπότε θέλουμε να έχει λιπαρά το κρέας μας. Τώρα, ξαναμεταφέρω στο μπολ. Εδώ, πολύ απλά. Πάει αυτό πίσω. Και θα προσθέσω ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Όχι πολύ, λίγο λαδάκι, γιατί θα βγάλει το κρέας μου λίπος. Αλλά θέλω στην αρχή λίγο λαδάκι για να μπορέσουμε να σοτάρουμε. Αλάτι. Και πιπέρι. Σε περίπτωση που δεν έχετε γάστρα, ξαναλέω, την όλη διαδικασία θα την κάνετε σε τηγάνι. Και άμα το τηγάνι σας είναι μικρό, θα το κάνετε σε δύο δόσεις. Θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κρέας μας. Εδώ. Όπως βλέπετε, δεν τσιγκουνεύουμε ούτε το αλάτι ούτε το πιπέρι. Θέλουμε να βάλουμε και άλλα το πιπέρι και αλάτι και πιπέρι στη συνταγή. Οπότε έτσι όπως είναι, μεταφέρω στη γάστρα, εδώ. Όση ώρα παίρνει χρώμα το κρεατάκι μου, πάμε να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, κρεμμύδι, χοντροκομμένο εδώ. Κοιτάξτε, εδώ και εδώ και εδώ. Δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα ψηθεί το φαγητό μας κοντά 3 ώρες στο φούρνο, 2,5-3 ώρες. Οπότε όλα τα λαχανικά μας θα λιώσουν. Σκόρδο, μεγάλα κομμάτια και έχουμε τις πιπεριές μας. Τις πιπεριές τα πράγματα είναι απλά, έτσι όπως είναι. Και εδώ μεγάλα κομμάτια. Εδώ, εδώ και εδώ. Μεγάλα κομμάτια. Κοιτάξτε. Ακανόνιστα, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο αυτό το φαγητό. Ουσιαστικά, όντως και εδώ πέρα και στα λαχανικά, ακολουθούμε την ίδια φιλοσοφία. Κάποια leftovers που μπορούμε να έχουμε από λαχανικά μπορούμε να τα βάλουμε μέσα. Κάποια περισσεύματα, ακόμα και σελινόριζα μπορούμε να βάλουμε. Ακόμα και λαχανικά άλλα μπορούμε να βάλουμε, όπως βλήτα, σπανάκι, ό,τι μας αρέσει. Αλλά παραδοσιακά, πιπεριά και ντομάτα είναι τα λαχανικά που βάζουμε σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, κόβω και τις πιπεριές μου εδώ. Θα γυρίσω το κρέας μου. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Ξαναλέω, μπορείτε να βάλετε και κοτοπουλάκι, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και γαλοπούλα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι κρέας σας έχει περισσέψει. Και άμα δεν έχετε 3 κρέατα, μπορείτε να βάλετε και 2. Μπορείτε να βάλετε και μόνο ένα. Μπορείτε να το κάνετε μόνο με μοσχάρι. Αλλά
άλλη μαγεία που έχει, να συνδυάσουμε πολλά κρέατα μαζί στη γάστα μας. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Μοναδικό. Λοιπόν, και αφού πήρε χρώμα το κρέας μου από τη μία πλευρά και το γύρισα, αρχίζω να προσθέτω από πάνω όλα μου τα λαχανικά. Κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριές. Εδώ. Δεν ανακατεύω, απλά τα ρίχνω από πάνω. Λοιπόν, και οι ντομάτες μου, ακριβώς όπως και πριν, θα τις κόψω σε κυβάκια. Βγάζω μόνο εδώ πέρα το κοτσανάκι. Αλλά αυτή είναι και πολύ ωραία ντομάτα, κοιτάξτε εδώ, καλακόκκινη, Παναγία μου. Όσο πιο ωραίες οι ντομάτες, τόσο πιο ωραίο το φαγητό. Κόψτε μεγάλα κυβάκια εδώ την ντομάτα. Βλέπετε, την ίδια στιγμή που ξεκινήσαμε, φτιάχνουμε το φαγητό μας real time. Δηλαδή, όντως, ψήνεται το φαγητό, γίνονται όλα τέλεια. Και σε 10 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε, το φαγητό μας θα είναι μέσα στο φούρνο. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ άνετα οποιοδήποτε. Τώρα, την ντομάτα δεν τη ρίχνω μέσα. Γιατί? Γιατί άμα ρίξω την ντομάτα, αυτομάτως θα πάει η υγρασία κάτω και δεν θα μπορέσει τι να κάνει, να εξατμιστεί το κρασάκι μας. Ρίχνουμε το κρασάκι, εξατμίζεται το κρασί, ρίχνουμε και χυμό από ένα λεμόνι. Εδώ, καραμελώνει το λεμόνι μαζί με το κρασί και μαζί με το κρέας από κάτω. Και τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την ντομάτα μας. Εδώ, από πάνω. Η ντομάτα, πιστέψτε με, μετά από 10 λεπτάκια θα βγάλει όλη την υγρασία, θα λιώσει, θα πέσει προς τα κάτω, οπότε όλα θα γίνουν τέλεια. Και, οπωσδήποτε, το ζωμό μας. Θα βάλουμε νεράκι. Και μία κουταλιά της σούπας μάτζι ζωμό λαχανικών σε βαζάκι. Ανοίγουμε τη συσκευασία εδώ. Θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας μέσα. Μην νοιαστείτε να τη μοιράσετε στο φαγητό, καθώς ψήνει το φαγητό θα πάει παντού. Και να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που τα ανοίξετε, διατηρείτε στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Φτιάχνετε με αγνά υλικά και ταιριάζει σε όλα μας τα φαγητά. Και ουσιαστικά εδώ πέρα χρειαζόμαστε έναν καλό ζωμό. Μαζί με το ζωμό και τα κρέατα θα γίνει μια σάλτσα μέσα μαγική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τελευταίο συστατικό που πρέπει να ρίξουμε, μάλλον πρώτο τελευταίο γιατί πρέπει να ρίξουμε και τα μυρωδικά, είναι το τυράκι μας. Έχω εδώ μια ωραία γραβιέρα. Θέλουμε ένα τυρί που δεν λιώνει. Θα βάλετε κεφάλαιο τύρι, θα βάλετε παρμεζάνα, θα βάλετε ό,τι σας αρέσει. Γενικά θέλουμε να είναι αλμυρό, αλλά άμα είναι πολύ, πολύ αλμυρό, θα αλατώσετε λίγο την ποσότητα. Μην κάνουμε πολύ αλμυρό το φαγητό μας. Θέλουμε να έχει αλάτι, αλλά όχι πάρα μα πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το τυρί από πάνω. Και βέβαια δεν θα λυπηθούμε καθόλου τι ρίγανε. Θέλω να καταλάβετε όλοι τι έχει γίνει εδώ μέσα. Έχει γίνει χαμός. Έχουμε βάλει τις πιπεριές, τις ντομάτες, τα κρέατά μας, το ζωμό μας, τη ρίγανη, το λεμόνι, το κρασάκι. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν τέλεια. Το μόνο που χρειάζεται να προσθέσω είναι τον ανταγωνιστή για το κρασί και το λεμόνι, που είναι τι? Το μελάκι. Δεν θέλω πολύ. Ίσα-ίσα μία κουταλιά της σούπας. Το βάζω με πιρούνι βέβαια, γιατί θέλω να το απλώσω να πάει παντού. Και βέβαια το μέλι θα βοηθήσει στο να πάρει και πολύ ωραίο χρώμα το φαγητό μας. Αυτό ήταν. Πόση ώρα μας πήρε? 10 λεπτά. Κοίτα τώρα μαγεία. Έτσι όπως είναι, κλείνω το καπάκι. Το φαγητό μου βράζει μέσα. Σβήνω τη φωτιά και βάζω στο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 3 ωρίτσες. Λοιπόν, έλα, άνοιξε. Ωραίος. Άνοιξε. Αυτός είσαι. Πάμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε γρήγορα. Δεν είναι κέικ. Θα ψηθεί για 3 ώρες μέσα στο φούρνο. Εδώ πέρα και να πέσει θερμοκρασία δεν μας πειράζει. Θα ψήσουμε άλλα 10 λεπτά παραπάνω. Δεν είναι το κέικ χαλάει όταν πέφτει η θερμοκρασία από το φούρνο. Άρα υπομονή, σε 3 ωρίτσες θα είναι έτοιμο. Σε περίπτωση που δεν έχετε γάστρα, στο τηγάνι όλη η διαδικασία, μεταφέρουμε σε ένα ωραίο σκεύος και καλύπτουμε πάρα πολύ καλά με αλουμινόχαρτο για να μην φεύγει η υγρασία. Γιατί σε περίπτωση που φεύγει η υγρασία, θα χρειαστεί να προσθέσουμε κι άλλη. Σε 3 ώρες θα γίνει ένα λουκούμι, θα σας τρέξουν τα σάλια και θα ευχαριστηθούμε όλοι μαζί αυτό που θα βγει από το φούρνο. Η συνταγή του γιούλμπαση συναντάται ως κιουλμπαστή στο βιβλίο «Η Οθωμανική Μαγειρική», που περιλαμβάνει συνταγές προσαρμοσμένες στη σύγχρονη κουζίνα και περιγράφει τι έτρωγαν στα Οθωμανικά παλάτια τον 15ο αιώνα, όταν άρχισε να αναπτύσσεται μια πολύπλοκη γαστρονομική κουλτούρα που απολάμβαναν σουλτάνοι, στρατηγοί και όλο τον τάξεο αυλικοί. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο! Αγία μου!
Είναι συγκλονιστικό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τόσο ολοκληρωμένο, είναι τόσο ζουμερό. Το μόνο που θες είναι ένα ωραίο πιάτο. Κοιτάξτε εδώ. Παίρνεις λίγο απ' όλα, είναι τόσο ολοκληρωμένο. Θυμίζει πάρα πολύ τύπου σπετζοφάι, αλλά αντί για λουκάνικα, έχει μέσα κρεατάκι. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ζουμερό. Τι χρειαζόμαστε εδώ πέρα, φίλε Διονύση? Σωμάκι. Σωμάκι. Και χρειαζόμαστε 3-4 καλούς φίλους μαζί μας για να γουστάρουμε το φαγητό. Αυτό είναι φαγητό που όντως το μοιράζεσαι με παρέα. Είναι μεζές, είναι φανταστικό. Κόβεις το ψωμάκι σου από δίπλα. Λοιπόν, ελάτε όλοι εκτός από Διονύση. Εδώ, να δοκιμάσουμε μαζί. Ελάτε όλοι. Για το γιούλμπασι, κόβουμε το κρέας σε μεγάλα κομμάτια και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το κρέας σε γάστρα σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε καλά και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Κόβουμε το κρεμμύδι, τα σκόρδα και τις πιπεριές και τα βάζουμε στη γάστρα. Προσθέτουμε το κρασί, το χυμό από το λεμόνι, τις ντομάτες σε κυβάκια, το νερό, το ζωμό και ανακατεύουμε. Κόβουμε το κεφαλοτήρι και το ρίχνουμε στη γάστρα. Βάζουμε τη ρίγανη, το μέλι και ανακατεύουμε. Κλείνουμε το καπάκι και ψήνουμε για 2,5 με 3 ώρες. Σερβίρουμε με ψωμί. Όμως δεν μπορώ χωρίς τον Διονύση. Ναι, αλλά είναι φαγητό για φίλους και παρέα. Τον έχεις φίλο? Είμαστε φίλοι, ναι. Όχι, για το φαγητό δεν τον έχω φίλο. Εντάξει, ωραία. Άρα πάμε να δοκιμάσουμε. Κοίτα εδώ. Λιώνει πραγματικά. Που είναι η δομή. Η μαγκιά είναι. Να βουτήξεις. Να βουτήξεις ζουμάκι. Εντάξει. Κοίτα εδώ. Αυτό θέλει βουτυχτεί κατευθείαν μέσα από τη γάστρα. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ. Κατευθείαν βουτυχτεί μέσα από τη γάστρα. Διονύση, είναι πολύ καλό. Τα έχει όλα. Έχει τα λαχανικά, έχει την πρωτεΐνη γενικά. Ποτήρι. Ποτηράκι είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή, αντί για να παίρνεις πολλές πιατέλες με τυριά, κρέατα και λαχανικά. Κάνεις ένα τέτοιο και τελειώνεις. Και καθαρίζεις. Τελειώνεις. Αυτό. Φυγαίνετε τώρα να συνεχίσω μόνος μου. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνεις το. Ναι. Δεν πειράζει. Φύγανε. Εδώ πάμε μόνοι μας.